γενοκτονιών είναι ο θρησκευτικός φανατισμός, ο φιλοκτικός διαχωρισμός, ο οικονομικός επεκτατισμός και το εκρηκτικό μήνυμα όλων αυτών προστατευμένο κάτω από το μανδύο του εθνικισμού. Οι γενοκτονίες δυστυχώς δεν αποτελούν παρελθόν για την ανθρωπότητα. Η Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης μετατρέπεται σε ένα πεδίο ξέφρενου οικονομικού ανταγωνισμού με φτωχοποίηση των μαζών και συγκέντρωση του πλούτου προς τους λίγους. Γεγονός που αποτελεί υπόβαθρο για κοινωνικές αναταράξεις. Οι ανωτέρω γενοκτονίες δεν αποτέλεσαν ιστορική αναγκαινότητα και διαμόρφωση εθνικών κρατών. Αποτέλεσαν ιστορική εκτροπή. Τέτοια ιστορικά γεγονότα οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως μαύρη σελίδα όσο επιστοδρόμησε εκείνων των κρατών που συγκροτήθηκαν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και όχι όπως γίνεται και είμαστε μάρτυρες τα 2-3 τελευταία χρόνια να ακούμε με διάφορες δηλώσεις τύπου συνωστισμός της Σμύρνης και εθνοκάθαρση αντιγενοκτονία από ανθρώπους που κατέχουν θέσεις και αξιώματα. Να αμφισβητείται η ιστορία, δίνοντας ιστορικά γεγονότα άλλη σημασία και βαρύτητα. Για τις προσωπικές θέσεις και απόψεις τους δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ας κρατήσουν για τον εαυτό τους. Όταν όμως κατέχουν θέσεις και αξιώματα, οφείλονται να σέβονται την ιστορία. Ευχαριστώ. Κατάθεση Στεφάνου από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Συνοθείας. Εγώ διοικητή πρώτης μεραρχίας πεζικού. Από τον Δήμαρχο Βέρειας. Διευθυντή Αστυνομίας Νομού Ημαθίας. Από τον Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέρειας. Και ποντίο Νάουσας. Από το Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου. Σύλλογο Η Πρόοδος. Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας Ευστάθιος Χωραφάς.
την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικού Στρατού. Της Εύξημου Λέσχη Δέλειας και του Συλλόγου Ποντίων Αλεξανδρίας και Περιχώρων, Αντί Στεφάνου, καταδίδεται ποσό στον ειδικό λογαριασμό για την προώθηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ενός λεπτού σιγή.